ως εισηγητής για τη Νέα Δημοκρατία των νόμων για την κύρωση συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ιράκ και το Βιετνάμ, μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ο βουλευτής Εύρω Αναστάσιος Δημοσχάκης. Στην πρώτη του παρέμβαση επί της διαδικασίας για τη συζήτηση επί των νομοσχεδίων και τις κατατιθέμενες τροπολογίες, τα σημαντικότερα σημεία ήταν η τροπολογία του Υπουργείου Μεταφορών σε σχέση με τη δημιουργία νέου οργανισμού στην θέση του παλαιού Ταμείου Εθνικής Οδοπίας, αν και άπτεται σημαντικών θεμάτων γιατί έχει έρθει βεβαιασμένα και πρόχειρα. Σύμφωνα με τον κύριο Δημοσχάκη, πρέπει να γίνει ένα σοβαρός και γόνιμος διάλογος για τα ζητήματα της διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων και γι' αυτό ζήτησε επιτακτικά την απόσυρσή της. Η άλλη όμως αφορούσε την ίδρυση ενός μεγάλου οργανισμού ο οποίος θα διαχειρίζεται τα ζητήματα των αυτοκινητοδρόμων. Δηλαδή, ένας μεγάλος οργανισμός ο οποίος θα ρυθμίζει τα θέματα των αυτοκινητοδρόμων και ως γνωστόν οι αυτοκινητόδρομοι είναι τα χρήσιμα εργαλεία όλων των πολιτών. Και θα έχουμε λόγων. Και ειδικά εμείς, στην περιφέρεια που το Εύρο, που ξεκινά η Νέα Εγνατία και θα φτάνει μέχρι το Ιόνιο, δηλαδή μέχρι την Ιγουμενίτσα. Ο κύριος Δημοσχάκης επικεντρώθηκε κυρίως στο ζήτημα της τροπολογίας περί των αυτοκινητοδρόμων με τα παρακάτω βασικά σημεία. Το 2014 σταμάτησε τη λειτουργία του το Ταμείο Εθνικής Οδοπίας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1927 και τελευταία είχε περιοριστεί στη λειτουργία των διοδίων του Ακτίου και των Μαλγάρων, απασχολώντας 120 άτομα προσωπικό και λαμβάνοντας πόρους από διάφορους φόρους υπερτρίτων. Η κυβέρνηση επιθυμεί να συστήσει μια νέα αυτοτελή υπηρεσία, αντίστοιχη με αυτή που έκλεισε πρόσφατα για λόγους δημοσίου συμφέροντος, με διακριτικό τίτλο Υπηρεσία Οδικών Τελών και πολλαπλά αντικείμενα τα οποία μπορούν να καλυφθούν από υφιστάμενες δομές χωρίς επιπλέον κόστη. Η επίγουσα αυτή κατάθεση της τροπολογίας, ενός ζητήματος που χρήζει συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές, εγκλωβίζοντας μέσα σε αυτήν και χρήσιμες αποφάσεις, όπως η μη διέλευση φορτηγών από τις παράπλευρες οδούς, δημιουργεί υπόνοιες για τη στόχευσή της ως προς τη δημιουργία νέων διευθυντικών θέσεων εντός της οικονομικής κρίσης. Αναφορικά, ο κύριος Δημοσχάκης σχολίασε. Νομίζω ότι ήταν λαθεμένη η κίνηση καταρχήν να φέρουν ένα βασικό και θεσμικό νόμο τη νύχτα και μάλιστα να περάσουν αυτόν με τροπολογία. Δεύτερον, δείχνει η κυβέρνηση τα δόντια της του ισχυρού κράτους, το οποίο επανέρχεται δυστυχώς παρά το ότι απέτυχε παντού. Ενώ θα έπρεπε όλα αυτά να είναι εκχωρημένα στον ιδιωτικό τομέα. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σας πω το εξής, ότι από μελέτη οικονομολόγων άξεων, από την ώρα που κανείς ως κράτος εκχωρεί μία αρμοδιότητα στον ιδιωτικό τομέα, καταρχήν αυτή η αποστολή επιτελείται κατά τον πλέον υποδειγματικό τρόπο και το κράτος έχει απλώς την εποπτεία τη χαλαρή, και από την άλλη πλευρά το ίδιο το κράτος είναι κατά 75 με 80% συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία προς κέρδος του, καθαρό κέρδος. Παράδειγμα τώρα στον αυτοκινητόδρομο που είναι κοντά μας, εδώ στην Αλεξανδρούπολη που είμαστε απόψε, θα έπρεπε να είχαν εκχωρηθεί οι αρμοδιότητες στη ιδιωτική εταιρεία, να συντηρεί αυτή η εταιρεία αυτούς τους δρόμους διότι θέλουν συντήρηση, και από την άλλη πλευρά να έμπαιναν πράγματι ακόμα και τα διόδια, τα οποία διόδια θα έπρεπε να είναι ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση που πραγματοποιούν τα οχήματα και όχι με τοπικά αυτά τα οποία βλέπουμε στους αυτοκινητοδρόμους, τα οποία δημιουργούν ανάσχεση της κυκλοφορίας, προκαλούν ατυχήματα και από την άλλη πλευρά δεν συνάδει σε μία σύγχρονη πολιτεία, δεν συνάδει στον αυτοκινητόδρομο, μέσα στον ίδιο το δρόμο να έχουμε αυτά τα μετοπικά διόδια.